Καλημέρα. Από εδώ το εργαστήριο της Data. Ακόμα ένα μάθημα διαδικτυακό. Συνεχίζεται η κατάσταση μέχρι να ενημερωθούμε. Ελπίζω να μας παρακολουθείτε. Όλα τα παιδιά μου έχετε λείψει. Να ξεκινήσουμε τα προσωπικά μαθήματα. Λοιπόν, σήμερα ετοιμάσαμε πάλι ένα ορεκτικούλι και μια σαλάτα, μπορούμε να το πούμε, να το χαρακτηρίσουμε όπως θέλουμε. Πατάτα σωτέ με τρούφα και κάρδαμο και λίγο σκορδάκι. Λοιπόν, απλή συνταγή, γρήγορη. Την τρούφα μπορούμε να την καταστήσουμε με άλλα μανιτάρια, έτσι. Αφού την έχουμε εμείς, πάλι γήινα αρώματα, πατάτα γη, γεώμηλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά μας, πάμε να δούμε την Παρασκευή, απλή γρήγορη. Λοιπόν, έχουμε εδώ μπουτυράκι αρωματισμένο με μαύρη τρούφα, το έχουμε ξαναδεί. Ελάχιστο βούτυρο αγελαδινό. Η τρούφα μας, ένα λάδι αρωματισμένο με lemon grass που το είχαμε κάνει σε παλιότερα μαθήματα, νομίζω δεν είχαμε κλείσει ακόμα, το είχαμε φτιάξει μαζί. Το κάρδαμο, να δείξουμε λίγο στον κόσμο ποιο είναι το κάρδαμο. Έχει μια έντονη γεύση, το οποίο ιδιαίτερη γεύση, θα χρησιμοποιήσουμε μόνο ένα σπυρί, εδώ πέρα το βγάζουμε. Είναι υπεραρκετό για μία πατάτα. Μία σκελίδα σκόρδο. Βούτυρο γελαδινό το είπαμε, αλάτι πιπέρι, φρέσκο πιπέρι και έχουμε και μία πατατούλα. Εγώ έχω περάσει, την έχω ψήσει ήδη, αντί να τη βράσετε πάλι έχουμε πει χρησιμοποιούμε φούρνο για να κρατάμε όλα τα συστατικά και τη θρέψη του κάθε υλικού μας. Λοιπόν, πατάτα αλουμινόχαρτο, την ψήσαμε, είναι το αναλόγως στο μέγεθος, δεν σας λέω χρόνους. Εγώ γύρω στα 25 λεπτά, στους 180 και ψήθηκε η πατατούλα μου. Λοιπόν, να περάσω στην Παρασκευή, καθαρίζουμε το σκορδάκι. Βγάζουμε μέσα τη φύτρα. Μετά έχει ψηθεί στο φούρνο, είναι έτοιμη για αποφλίωση. Φυσικά, εάν είχαμε κάρβουνα ή ξύλα και τη βάζαμε να ψηθεί εκεί, θα είχαμε πολύ πιο καλά αποτελέσματα, με την έννοια ότι παίρνει το άρωμα του ξύλου, του καπνίσματος δηλαδή. Μπορούμε να το κάνουμε και με άλλο τρόπο. Υπάρχουν πλέον ειδικά καπνιστήρια που δίνουν έξτρα αρώματα καίγοντας πριονίδι. Σας υπόσχομαι στα επόμενα μαθήματα θα το κάνουμε και αυτό. Να δούμε πώς δίνουμε έξτρα αρώματα με κρύο καπνίσμα. Κρύο καπνίσμα εννοείται. Γιατί τα καπνιστά θέλει ζεστό καπνίσμα. Τι εννοώ ζεστό καπνίσμα? Ότι η θερμοκρασία του καπνού κυμαίνεται γύρω στους 40 με 45 βαθμούς, οπότε εισχωρεί μες στην πρώτη ύλη και την ψήνει. Λοιπόν, το κάρδαμό μου το πατάω με τη λάμα, δεν θέλει τίποτα περισσότερο, να αφήσει τα αρώματα. Λοιπόν, το σκορδάκι μου επίσης το πατάω και αυτό και να το πολτοποιήσω. Εδώ με ανάλογη προετοιμασία μπορείτε να είχατε και πολτό σκόρδου, να το βάλετε και αυτό στο φούρνο και να έχετε μια ωραία πάστα σκόρδου, το οποίο το σκόρδο μόλις μπει στο φούρνο χάνει και τόσο αρκετά την ιδιότητά του, οπότε δεν έχουμε τόσο έντονη τη γεύση του και την όσφρηση του, και μπορεί να το πετύχεις αυτό και με ζεμάτισμα σε νερό και σε γάλα. Λοιπόν, να κόψουμε την πατάτα μου. Τι εννοώ, τις σκελίδες του σκόρδου, αφού τις καθαρίσεις και τις ζυματίσεις σε γάλα, μία, δύο, τρεις φορές, χάνει πολύ την ιδιότητά του. Λοιπόν, κόβω εγώ καρέ την πατάτα, την αφήνω να κρυώσει λίγο, για να μην διαλυθεί. Εύκολη συνταγή, γρήγορη. Μπορεί να σερβιριστεί και σαν ορεκτικό, αλλά και σαν σαλάτα. Είχαμε κάνει και κάτι ανάλογο στο μάθημα. Με πατάτα πάλι, που κάναμε υποτίθεση στάχτη. Λοιπόν, ανάβω το μάτι μου, θα χρειαστώ μία μαρίς, ελάχιστο βουτυράκι. Αν μπορείτε να δουλέψετε βούτυρο κλαριφιέ, ακόμα καλύτερα, ελάχιστο ελαιόλαδο. Βούτυρο κλαριφιέ εννοώ, το έχουμε κάνει ότι αφαιρούμε την υγρασία, το γάλα, το περιττό με ειδική επεξεργασία το βούτυρο, οπότε δεν μας καίγεται το βούτυρο. Εδώ περιέχει υγρασία, οπότε η ένωση λιπαρής ουσίας, δηλαδή
το 82% του βουτύρου που περιέχει μαζί με την υγρασία καίγονται όταν ξεπερνάνε κάποια θερμοκρασία με αποτέλεσμα να μαυρίζει το βουτυρό μας. Λοιπόν, θα προσθέσω την πατάτα και το κάρδαμο μαζί, να αφήσει τα αρώματα. Το οποίο κάρδαμο μετά θα το αφαιρέσω. Ελάχιστο το σκορδάκι μου. Το κάρδαμο θα το αφαιρέσω γιατί το θέλω ίσα ίσα μόνο για τα αρώματα του και τίποτα άλλο. Γιατί απλά δεν τρώγεται. Αλατάκι. Ματίζω σχετικά. Φρέσκο τριμμένο πιπέρι. Το κάρδαμο θα το αφαιρέσω τώρα. Ορίστε, το αφαιρώ. Δεν τρώγεται αυτό, παιδιά. Έτσι, το διευκρινίζω. Είναι μόνο για τα αρώματά του και τη γεύση. Στην ουσία έχουμε ψημένη την πατάτα μας, απλά πάμε να δώσουμε και μία έξτρα αντιδράση μαγιάρ που τα έχουμε ονομάσει, δηλαδή αυτή την υφή, την τραγανή από πάνω. Λοιπόν, είναι έτοιμη η πατατούλα μου, θα προσθέσω και λίγο βουτυράκι τρούφας. Δίνω τη φωτιά μου. Και πάμε να σερβίρουμε και να... Ορίστε. Να μην σου πέσει ο Στέλιος. Πάντα εδώ ο Στέλιος μαζί μου. Συνειδηπόρος. Νομίζω μία πατάτα είναι υπεραρκετή για ένα άτομο. Η ανοιξιάτικη. Και το λάδι από το lemongrass για την οξύτητα. Καλή σας όρεξη. Έτσι, πατατούλα, σκόρδο, κάρδαμο και τρούφα.